984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την έναρξη χορήγησης της τρίτης δόσης εμβολίου στις ευπαθείς ηλικιακές ομάδες με ανοσολογική ανεπαρκία. Ακολουθούν όλοι όσοι διαμένουν σε μονάδες φροντίδας και οι άνω των 60 ετών, όπως γνωστοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους είπε επίσης ότι ξεπεράσαμε τις 11 εκατομμύρια δόσεις εμβολιασμού, ότι οι περισσότεροι που κλείνουν ραντεβού πρώτης δόσης είναι κάτω των 35 ετών, ενώ έχει σημειωθεί μικρή άνοδος στην εμβολιαστική κάλυψη των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Απέκλεισε σε αυτή τη φάση την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα απόλυτα ασφαλή κλόβο κοινωνικής προστασίας για την πατρίδα και τους ανθρώπους της, είπε ενδεικτικά. 83 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη χθες. 45 στη Ηράκλειο, 10 στο Λεσίθι, 9 στο Ρέθυμνο, 19 στα Χανιά. 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό επίσης χθες. Ένας εξ αυτών στο Ηράκλειο, ο 77χρονος τουρίστας από τη Μεγάλη Βρετανία, διαβητικός αν και εμβολιασμένος, που είχε μεταφερθεί από τον Άγιο Νικόλαο στο Πανεπιστημιακό στα τέλη Αυγούστου. Σήμερα, μια 78χρονη γυναίκα που είχε προσβληθεί από κορονοϊό άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε μπει στο νοσοκομείο στις 20 Αυγούστου. 136 όλοι όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης σήμερα. Από αυτούς οι 107 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, ενώ οι 29 παραμένουν στις ΜΕΘ και οι 26 είναι διασωληνωμένοι. Εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση επιθετία θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Συνολικά προκηρύχθηκαν 41 θέσεις. Στις 800.000 περίπου ήταν τα self-test που έγιναν την Κυριακή για την επιστροφή των μαθητών στα Φρανία. Βρέθηκαν 1.000 με 1.500 παιδιά θετικά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμο. Στη δημοσιότητα σήμερα και το νέο ΦΕΚ μετά το αλαλούμ που προέκυψε αναφορικά με την είσοδο των ανήλικων στους εσωτερικούς χώρους της εστίασης στο πλαίσιο των μέτρων διαχωρισμού εμβολιασμένων και μη, που τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Με τροποποίηση που αποσαφηνίσει την κατάσταση για τους ανεμβολίες στους ανήλικους 12-17 ετών, γίνεται γνωστό ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους της εστίασης με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος rapid test 48 ώρων. Τα παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών μπορούν να εισέρχονται στους κλειστούς χώρους όπως καφετέρειες, εστιατόριο κλπ. Με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος self-test 24 ώρων από γωνία οικειδεμόνα, του οποίου η φυσική παρουσία δεν απαιτείται. Επεισοδιακός αγιασμός σε σχολείο στο Αμίντιο χθες. Η προτροπή της Λυκειάρχη του Γέλα Μιντέου προς τους μαθητές να μην βγάλουν την προστατευτική μάσκα κατά τον χαιρετισμό του Τιμίου Σταυρού πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Αρχιμανδρίτη. Ομόθυμα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίστηκε ο Δήμος να αγνοήσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζει πλαφόν 778 εργατοωρών ανά ημέρα για τις σχολικές καθαρίστριες του Ηρακλείου και να προχωρήσει κανονικά τον σχεδιασμό του για την πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αποζημίωση όλων των ωρών απασχόλησης. Συμφωνήθηκε επίσης να συνταχθεί και σχετικό ψήφισμα απόφαση του Σώματος που θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής διαμαρτυρίας για την πολιτική που ακολούθησε φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών στο συγκεκριμένο θέμα. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητηρία διοργανώνονται αύριο Τετάρτη από τους εκπαιδευτικούς όπως και την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης. Τα σχολεία και όλες οι μαθητικές δραστηριότητες είναι ανάγκη να είναι ανοιχτά και ασφαλή για όλους και όλες, ειδικά μετά από δύο σχολικές χρονιές με ατελείωτο Webex και συσσόρευση τεράστιων μορφωτικών κενών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης. Κόντρα σε αυτή την αναγκαιότητα, η κυβέρνηση ήδη 1,5 χρόνο από την έναρξη της πανδημίας δεν έχει πάρει κανένα απολύτως ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των μαθητών
και των εργαζομένων στην εκπαίδευση, αφού τα μέτρα αυτά θεωρούνται κόστος. Η Ομοσπονδία καλεί τον κόσμο να πάρει μέρος στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη σε όλο το νησί. Ήδη σε κινητοποίηση στις 6 το απόγευμα προχωράει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομοιρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, όπως έγινε γνωστό, με ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα. ΕΛΜΕ και ΣΕ Περιθύμνου θα πραγματοποιήσουν επίσης αύριο στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου. Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των σχολικών μονάδων δικαιοδοσίας της ζητά εκ νέου από τη Δημοτική Αρχή η Παράταξη Ενεργοί Πολίτες. Μέσα στο προσεχές τρίμηνο αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για το φιλόδοξο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας με την Κρήτη να αποτελεί τη βασική επιλογή μεταξύ των οδεύσεων που εξετάζονται. Πρόκειται για έργο που προωθείται με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο να εξυπηρετήσει τη μεταφορά πράσινης ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ στην Αίγυπτο και γενικότερα τη Βόρεια Αφρική προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου 5 και 6 Οκτωβρίου. Αναφορικά με την διαδικασία, σε ανακοίνωση του Εμπορικό Σύλλογο ενημερώνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, η τρίτη και καταληκτική γενική συνέλευση των μελών του θα γίνει τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με θέματα ημερήσιας διάταξης, έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, εκλογή Φορευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Οι εκλογές θα διενεργηθούν Τρίτη, 5, Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Καρούζος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οι υποψηφιότητες όλων όσων ενδιαφέρονται να εκλεγούν μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, 1.30 το μεσημέρι. Τις μέγιστες τιμές που θα μπορούσε να προσφέρει δεδομένων των συνθήκων ανακοίνωσε για την σταφίδα η διοίκηση της Ξός με το διάρρη να καθορίζεται στο 1,5 ευρώ το κιλό. Αναλυτικά οι τιμές παραγωγού σταφίδας που ανακοινώθηκαν χθες έχουν ως εξής. Τύπος 1 1,70 ευρώ, τύπος 2 1,5 ευρώ το κιλό, τύπος 4 1,30 ευρώ το κιλό, τύπος 5 1 ευρώ το κιλό. Στην ανακοίνωση της Ξός τονίζεται ακόμα πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ξός από εκτίμηση όλες τις παραμέτρους της αγοράς καλεί και παροτρύνει για μία ακόμα χρονιά τους αμπελουργούς να σταθεροποιήσουν. Το πράσινο φως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλου Λιβανού για να ξανανοίξει το υινοποιείο της στην Παλιανή και να απορροφήσει και τα υπόλοιπα σταφύλια που παραμένουν άκοπα διεκδικεί και περιμένει την ίδια ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Περίπου 4.000 τόνοι τα εινοστάφυλλα που σαπίζουν στις κορμούλες χωρίς να υπάρχει φως για την απορρόφησή τους. Μέχρι και το Σάββατο 11 του μήνα η ΕΑΣΥ είχε πάρει 4.500 τόνους σταφύλλα και οι δεξαμένες γέμισαν καθώς έχουμε και τους 3.000 τόνους του περισσινού κρασιού, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ Μύρο Χιλετζάκης. Να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης της Σουλτανίνας που παραμένει αδιάθετη, ζητούν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Σουλτανίνα που παράγεται στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης στη διεθνή αγορά δεν μπορεί να διατεθεί με τη μορφή της σταφίδας. Η περισσινή μικρή παραγωγή είναι σε μεγάλο ποσοστό αδιάθετη χωρίς να προβλέπεται τρόπος αξιοποίησης ή απόσυρσης. Ερώτηση για το ίδιο θέμα και από τον βουλευτή του ΜΕΡΑ25 κύριο Λογιάδη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ άσκησε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φοφή Γεννηματά λίγες ώρες πριν η ίδια μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς κατά την επίσκεψή της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες για την νεολαία συνιστούν κοροϊδία των νέων, καθώς επίσης και πως ο Πρωθυπουργός, παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε, έχει κατά νου τις προώρες εκλογές. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ανέφερε ότι η κυβέρνηση στη σκιά της πανδημίας φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους. Αυτή είναι η βασική μας αντίρρηση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δίνει λίγα στους πολλούς και πολλά στους μεγάλους και ισχυρούς.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν είναι αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία. Μπορεί να απαλύνουν μεν τον πόνο, αλλά δεν κλείνουν τις πληγές που έχει δημιουργήσει η πολύχρονη οικονομική κρίση και η πανδημία που την διαδέχθηκε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕΒΕ. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας αναμένε πιο τολμηρές τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕ. Μετά από 11 χρόνια σκληρών δημοσιονομικών πολιτικών, με επίκεντρο τα εργασιακά δικαιώματα, ατομικά και συλλογικά, και τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αναμέναμε, αν μη τι άλλο, λιγότερη ατολμία στη σχεδίαση ανταποδοτικών πολιτικών σε όλους όσοι επλήγησαν από τα μνημόνια και την πανδημία, αναφέρει ενδεικτικά. Ξεκινά σήμερα Τρίτη, 14 του Σεπτέμβρη, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 του μήνα. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Τηλεημερίδα με θέμα νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες διοργανώνει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου το Επιμελητήριο Ηρακλείου με κεντρικό μελητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κορμούση. Ο κ. Κορμούσης και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα θέματα. Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών, παροχή δεύτερης ευκαιρίας, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 δόσεις. Τέλος, τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο το μεσημέρι στο κέντρο του Ηρακλείου, πλατεία Ελευθερίας, κάτω από την περιφέρεια των εργαζομένων στο χώρο της εστίασης. Οι εκδηλώσεις του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή κορυφώνονται σε όλη τη χώρα και στο νομό Ηρακλείου. Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή και Σάββατο 17-18 του Σεπτέμβρη στο χώρο του Οδυτικού Πάρκινγκ του Παγκρίτιου Σταδίου με σύνθημα «Να ζεις, να τολμάς, να προχωράς» για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στο Ηρακλείο το Σάββατο 18 του Σεπτέμβρη, ο Δημήτρης Μπάσης, στο πλαίσιο της συναυλίας του, θα ερμηνεύσει τραγούδια προς τιμή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ενδοοικογενειακή βία και γυναικεία κακοποίηση είναι το θέμα ειδικής εκδήλωσης συζήτησης που διοργανώνει αύριο Τετάρτη 15 του μήνα στις 7.30 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλεέμ στο Ηράκλειο η Ομάδα Εργασίας Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του ελληνισμού το προσφυγικό στοιχείο απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο πόσα μπορούμε να πετύχουμε ως Έλληνες, αναφέρει σε ανακοίνωση της ΥΠΕΔ Κρήτης για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που τιμάται σήμερα 14 του μήνα. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Τιμούμε τα χιλιάδες αθώα θύματα που χάθηκαν το 1922 στη μεγάλη αυτή καταστροφή του ελληνισμού. Αναλογιζόμαστε τα μαρτύρια και την τραγικότητα των καταστάσεων που έζησαν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας μέχρι να ενσωματωθούν στη μητέρα πατρίδα. Η μικρασιατική καταστροφή δίδαξε πολλά στον ελληνισμό αλλά και στη χώρα που κλήθηκε να σηκώσει τη μεγάλη αυτή ευθύνη. Οι μικρασιάτες πρόσφυγες δεν εγκαταστάθηκαν απλώς στην Ελλάδα. Έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους και δεν λησμόνησαν ποτέ την μακραίων ιστορία των προγόνων τους. Εναπόθεσαν με εμπιστοσύνη τις τύχες τους στην αγωνιζόμενη πατρίδα και συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιβίωση και ενίσχυση του ελληνισμού, στην πρόοδο, ανάπτυξη, ευημερία του τόπου. Αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του ελληνισμού, το προσφυγικό στοιχείο απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο πόσα μπορούμε να επιτύχουμε ως Έλληνες. Σήμερα το χρέος και το καθήκον μας προς τις επόμενες γενιές είναι να διατηρήσουμε ακέραια και αναλύωτη την ιστορική μας αυτογνωσία. Στη Βιάνο, στην περιοχή Σελία Μυρών, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 78η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που διαπράχθηκαν 14-15-16 Σεπτεμβρίου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία λόγω των αυξημένων αναγκών αίματος που υπάρχουν θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Πρόκειται για κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία συντονίζουν Αιματοκρίτης και Δήμος Ηρακλείου. Εθρείο Λότζια από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 7.30 το απόγευμα. Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας εν ώψη της επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων για τις έκτακτες μεταθέσεις. Η Ένωση επισημαίνει τις ανάγκες που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ώστε να καλυφθούν 12 κενές οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι 8 για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης, 3 για το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου και 1 για το Τμήμα Τροχίας Αγίου Νικολάου. Εργοδότης στα Χανιά πλήρωσε τους εκβιασμούς στους εργαζόμενους της εταιρείας του για επιστροφή μέρου του μισθούς τους με 40 μήνες φυλάκιση. Την απόφαση πήρε το Τριμελές Πλημμυλίο Δικαίου Χανίων μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του εργατικού κέντρου που ήταν και ο αποδέκτης των καταγγελιών. Σε ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο Χανίων σημειώνει: «Καλούμε τους εργαζόμενους του νόμου που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς των εργοδοτών τους, αλλά να προσέρχονται στο εργατικό κέντρο που και θα έχουν την αμέριστη βοήθειά μας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, όποιες και αν είναι αυτές, αρκεί να το γνωρίζουμε». Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 5 από το συνολικά 5 άνδρες, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για την απόθεση διακίνησης ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προημερών στο Φόδελη Ηρακλείου. Συγκεκριμένα κρίθηκαν προφυλακιστέ οι 5 κριτικοί, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόκειται για τον 49χρονο άνδρα που παραδόθηκε νωρίτερα σήμερα, τον 26χρονο γιο του και 3 ακόμα νεαρούς συγγενείς τους ηλικίας 24, 26 και 29 ετών. Στον αντίποδα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι 3 αλλοδαποί Συριακής και Αιγυπτιακής εθνικότητας που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Συνελήφθησαν 8 άτομα στα Χανιά για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Αφορά αρχικά σε 2 ανήλικους Έλληνες που φέρονται να έκλειψαν μία μοτοσυκλέτα και 2 ενήλικες με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Έναν αλλοδαπό που κατηγορείται για κλοπή αλκοολούχων ποτών από μίνι μάρκετ. 3 Ελληνίδες που κατηγορούνται για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης από κατάστημα τουριστικών ειδών. 2 νεκροί από την πτώση Τσέσενα που σημειώθηκε στη θαλασσία περιοχή Ποτοκάκη στο Πυθαγόριο Σάμο. Το αεροσκάφος προσπάθησε να προσγειωθεί στις 8 χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο, αλλά δεν τα κατάφερε, πιθανότατα λόγω κάποιου μηχανικού προβλήματος που προέκυψε. Οι σωροί τους περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε ιδιωτική πτήση από το Ισραήλ. Νεκροί είναι ο Χάιλ Γκερόν, πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μηχανολογίας και Αδειοδοτήσεων στο Υπουργείο Επικοινωνιών του Ισραήλ και η σύζυγός του. Ο Γκερόν ήταν βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δικαστική υπόθεση σχετικά με τις 3 περιπτώσεις ενδεχόμενης διαφθοράς του Μπένζαμιν Νετανιάχου. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνάντηση Βλάντιμιρ Πούτιν, Μπασάρ Αλ-Άσαντ χθες στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, χωρίς τη λήψη απόφασης από τον ΟΗΕ, ότι είναι ένα εμπόδιο για την εδραίωση της σταθερότητας στη χώρα. Νέο νόμπα υπέρ στα Βαλκάνια ξεκλειδώνει το βουλγαρικό βέτο κατά της Βόρειας Μακεδονίας. Το έγγραφο σημειώνεται ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς οργανισμούς είναι θέμα μακροπρόθεσμης ασφάλειας με υψηλή προτεραιότητα. Άνοιξε ο δρόμος της εξουσίας για την αριστερά στην Νορβηγία. Ο αρχηγός των εργατικών, Γιόνας Γκαρ Στέρε, αναμένεται να είναι ο νέος πρωθυπουργός. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει 216 εκατομμύρια ανθρώπους στη μετανάστευση έως το 2050, προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κυκλώνας Νίκολας απειλεί Τέξας και Λουισιάνα με σφοδρές βοροχοπτώσεις. Ανεπαρκής κρίνεται η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες όσον αφορά στην επιστροφή παράτυπων μεταναστών, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Ο Όφη πήρε παλικαρίσιο βαθμό χθες στη Θεσσαλονίκη με το 0-0 κόντρα στον Άρη, αγωνιζόμενος με πάθος έως το τελευταίο λεπτό. Η γιορτή των ομίλων ξεκινάει σήμερα στο πλαίσιο του Champions League.
ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Μπαρτσελόνα Μπάγερν σήμερα και Ίντερ Ρεάλ Μαδρίτης. 84. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μπεφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.